αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα. Είμαστε στην εκπομπή «Αγάπη στην οικογένεια και στο γάμο». Λοιπόν, μιλήσαμε για την αγάπη στο γάμο που συνήθως γίνεται γάμος χωρίς να είναι αυτή η αγάπη τόσο έντονη και τόσο σωστή. Και μας λέει εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σχετίστης κύριος Παύλος. Θυμάμαι, λέει, ακόμα μία περίπτωση. Γνώρισα ένα ζευγάρι στον επαγγελματικό τους χώρο. Φαινόταν ένα νέο ζευγάρι και χαρούμενο. Μετά από κάποιο καιρό χτύπησε η πόρτα μου. Ήταν η κοπέλα που εργαζόταν, η σύζυγος. Ήρθε και μου λέει «Πάτερ, χωρίζουμε». «Γιατί, παιδί μου, χωρίζετε?» Η κοπέλα άρχισε να μου απαριθμεί τους λόγους. Της είπα «Ο πραγματικός λόγος που χωρίζετε, παιδί μου, δεν είναι από αυτούς που μου λες». Μου λέει «Ποιος είναι?» «Είναι», και της το είπα επιγραμματικά, «ότι δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας». Μου λέει «Δεν είναι δυνατόν». «Ωραία, λοιπόν, αφού αγαπηθήκατε, θέλω να μου πεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που μου ανέφερες, πού είναι η υποτιθέμενη αγάπη να νικήσει τον εγωισμό σας?» Η κοπέλα με κοίταξε άφωνη. Ξαφνικά έβλεπε μια αλήθεια. 7 χρόνια δεσμό είχε αυτό το ζευγάρι. Δεν κατάφερε να συμπληρώσει 15 μήνες γάμου. Ο γάμος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι για τους ανεύθυνους. Πολλές φορές οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν οριμάσει, χωρίς να έχουν απογαλακτιστεί από την πατρική τους οικογένεια, ξεκινάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Αλλά τα κενά, η ανοριμότητα, ο εγωισμός δεν χρειάζονται πάρα πολύ για να φανούν. Και πρέπει να πούμε απλά και ξεκάθαρα. Ο εγωισμός ακυρώνει την αγάπη. Ή αλλιώς, όπου υπάρχει εγωισμός, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Γιατί ο εγωισμός είναι η διαστροφή της αγάπης. Η αγάπη, όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός, είναι μία κίνηση εκστατική. Ο Χριστός πώς μας αγάπησε? Έξω εαυτού έγινε. Βγήκε έξω από τον εαυτό του να μας συναντήσει και να μας συμπεριλάβει. Αυτό σημαίνει να αγαπάς, να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Στο γάμο ο καθένας βγαίνει από το σπίτι του, συναντιέται στην εκκλησία και φεύγουν μαζί για ένα άλλο κοινό σπίτι. Βαθύτατος ο συμβολισμός, αγαπητοί ακροατές. Ο καθένας καλείται να φύγει από τον εαυτό του, από τον εγωισμό του, από αυτό που ήταν μέχρι τώρα, από αυτό που ζούσε μοναχικά και καλείται τώρα να ζήσουν μαζί. Αυτός είναι ο καινούριος τρόπος. Όχι σαν παράλληλοι εγωισμοί, γιατί θα συγκρουστούν, αλλά σαν μία σύνδειξη από την οποία βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Ένα και ένα δεν κάνουν πλέον 2 στο γάμο, αλλά κάνουν 1. Και όσοι δεν το έμαθαν αυτό καλά, αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στην αποτυχία. Ο εγωισμός, αγαπητοί ακροατές, ακυρώνει την αγάπη και είναι οδυνηρό το ξύπνημα όταν κάποια φορά διαπιστώνεις ότι ο άνθρωπος που διάλεξες δεν ήταν αυτός που περίμενες. Όμως δεν είμαστε ανεύθυνοι γι' αυτό. Το είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Όμως στις βασικές περιπτώσεις δεν κάναμε σωστή επιλογή.
Δεν θέσαμε σωστά τις προϋποθέσεις. Δεν μιλήσαμε για τα ουσιώδη του γάμου. Δεν είδαμε αν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τη ζωή ή ακόμα χειρότερα, κάποιοι έχουν τη σκέψη ότι μέσα στο γάμο ο άλλος θα αλλάξει. Συνήθως δεν αλλάζει. Για να αλλάξεις, πρέπει να αγαπάς. Αν δεν αγαπάς, δεν αλλάζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πείρα της ζωής. Δεν αλλάζει κανείς μαγικά. Αν αγαπάει κανείς, θα αλλάξει. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και να τον πικραίνεις με τη συμπεριφορά σου. Απλά δεν τον αγαπάς. Αν τον αγαπάς και κάποιο ελάττωμά σου τον ενοχλεί, θα το κόψεις με χαρά μάλιστα, γιατί θέλεις να δίνεις χαρά στον άλλον. Βλέπετε, τα απλά πράγματα στη ζωή τα κάνουμε δύσκολα, γιατί γίναμε δύσκολοι εμείς οι άνθρωποι. Και γίναμε δύσκολοι γιατί αφήσαμε στην άκρη τη ζωή μας. Στην άκρη της ζωής μας, τη χάρη του Θεού. Πολλές πτυχές στις ανθρώπινες κρίσεις του γάμου. Είναι πάρα πολλές φορές λοιπόν που γίνεται λόγος για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρίση στη σημερινή οικογένεια. Αν υπάρχει, τι είδους κρίση είναι αυτή? Ποιος περνάει κρίση? Η οικογένεια είναι ένας θεσμός που αμφισβητείται? Δηλαδή, αμφισβητούμε τον τρόπο της ζωής στην οικογένεια και αναζητούμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Τι δείχνουν οι μετρήσεις, οι έρευνες οι οποίες γίνονται? Ακόμα, τι δείχνουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων? Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η οικογένεια ως θεσμός δεν φαίνεται να περνάει καμία κρίση. Δηλαδή, η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εκτιμάται από τους ανθρώπους. Παλιότερα, σε ένα συνέδριο της Ιεράς Συνόδου για την Οικογένεια, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής κατέθεσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε κρατήσει 20 χρόνια και μας είπε τότε ότι το 92% των νέων ανθρώπων αγαπούν και θέλουν την οικογένεια. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται και από τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δηλαδή, ακόμη και εκείνοι που για κάποιους λόγους χωρίζουν και διαλύουν την οικογένειά τους, δεν επιλέγουν την ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιλέγουν τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό που μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει σε κάποιες ξένες χώρες, δηλαδή η ζωή εκτός γάμου, η συμβίωση για την ακρίβεια εκτός γάμου, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη επίχυση σε μας εδώ στην Ελλάδα. Και πάρα πολλές φορές επίσης, αυτή η δοκιμή της συμβίωσης για κάποιο διάστημα συνήθως οδηγεί ή στο γάμο ή στη διάλυση. Έτσι θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν όντως η οικογένεια ως θεσμός δεν διέρχεται κρίση, αν υπάρχει κάποια κρίση και τι είναι αυτή και σε τι συνιστάται. Η οικογένεια, αγαπητοί ακροατές, δεν αποδείχθηκε κακή. Δεν αποδείχθηκε το περιβάλλον της οικογένειας ότι είναι ένα ζημιογόνο περιβάλλον. Αντίθετα, βιώθηκε και επιδιώκεται να βιωθεί σαν χώρος αγάπης, σαν χώρος επικοινωνίας ουσιαστικής και σαν χώρος ασφάλειας ακόμη για τον άνθρωπο και όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και για τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε μια οικογένεια. Μέχρι σήμερα και στο δικό μας τον τόπο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι η οικογένεια ως θεσμός ξεπεράστηκε. Αντίθετα, παραμένει ένα ασφαλές θεμέλιο, ένας βασικός θεσμός κοινωνικός από την καλή λειτουργία του οποίου εξαρτάται η συνοχή και η υγεία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Η οικογένεια λοιπόν ως θεσμός δεν περνάει κρίση. Και τότε μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο περνάει κρίση? Μια μικρή ματιά γύρω μας, αν θέλετε μια μικρή ματιά μέσα μας, θα δείξει ότι κρίση περνάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει την οικογένεια. Και αυτή η κρίση, αγαπητοί ακροατές, του ανθρώπου φαίνεται πολλαπλή, αλλά θα δούμε τελικά ποια είναι η ουσία της. Ο άνθρωπος λοιπόν στις μέρες μας φαίνεται πολλές φορές ότι περνάει μία κρίση ταυτότητος. Να μην ξέρει ποιος είναι, να μην ξέρει τι είναι, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Πολλές φορές
περνάει μία κρίση ανασφάλειας. Νιώθει ανασφαλής. Νιώθει τρομαγμένος. Νιώθει να απειλείται. Και όλα αυτά τα πράγματα τον κάνουν να μπερδεύεται, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Αν όμως αυτά τα εξετάσουμε με πολύ προσοχή, θα δούμε τελικά ότι η κρίση του ανθρώπου είναι οντολογική, δηλαδή αυτό που είναι ο άνθρωπος στην ουσία του. Αυτό είναι το οποίο διέρχεται κρίση. Είναι κρίση ανθρωπολογική. Η ανθρωπολογική βάση του ανθρώπου περνάει κρίση. Αυτό είναι η κρίση που λέμε ότι περνάμε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μας ακροατές, και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Thank you.
είναι λοιπόν η βάση του ανθρώπου? Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός σχέσης. Είναι πρόσωπο ο άνθρωπος. Και ξέρετε, οι αρχαίοι πρόγονοί μας λέγανε πάρα πολύ σοφά ότι «αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης». Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μην μιλάμε επιπόλαια. Να μην μιλάμε επί της ουσίας. Να μιλάμε μάλλον επί της ουσίας. Τι σημαίνει λοιπόν η λέξη πρόσωπο? Προς όψη. Ο άνθρωπος, το πρόσωπο που είναι απέναντι στην όψη του άλλου. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Αυτό σημαίνει πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει καθεαυτόν. Και αν θέλετε εδώ, για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια του προσώπου, μπορούμε να την αντιδιαστήλουμε με την έννοια του ατόμου. Είναι άλλο πράγμα το άτομο. Το άτομο είναι μία μονάδα διαιρετική. Το άτομό μου το ξεχωρίζω από όλους σας και το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Ένα ακόμα παράδειγμα. Τι σημαίνει η ελευθερία ως ατομικό μου δικαίωμα? Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συγκρουστώ μαζί σας για να νιώσω ότι είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει όμως ο άνθρωπος ως πρόσωπο? Εάν το άτομο είναι μονάδα διαιρετική, το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ατομικά. Υπάρχει πάντα ως γεγονός σχέσης. Και ακόμα, τι σημαίνει η ελευθερία μου ως προσώπου? Σημαίνει ότι η δική μου ελευθερία είναι συνελευθερία. Ότι η ελευθερία η δική μου ελευθερώνει και σένα. Η ελευθερία η δική μου δεν είναι απειλή για σένα και η ελευθερία η δική σου δεν είναι απειλή για μένα. Δεν επιχειρούμε δηλαδή να διασφαλίσουμε την ελευθερία μας συγκρουόμενη, αλλά αγαπόμενη. Γιατί τελικά είναι η ανθρωπολογική βάση, αφού ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Το ερώτημα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι ποια είναι η σχέση? Ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης? Και το περιεχόμενο της σχέσης είναι η αγάπη. Εδώ βάλτε μια άνω τελεία και θυμηθείτε το διάλογο του Χριστού με τον νομικό, όταν τον ρωτά πώς θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Όταν ο Χριστός του λέει να τηρήσει τις εντολές και όταν ρωτάει ποιες, η απάντηση είναι «αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ισχύω σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Και το επιστέγασμα «εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμονται». Δηλαδή, αυτές οι δύο αγάπες, η κάθετη και η οριζόντια διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτές είναι η αγάπη. Ότι ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, κοινωνεί μαζί του και συνειδητοποιεί την αξία του μέσα από την κοινωνία του με το Θεό. Αυτό είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Και στη συνέχεια, ο άνθρωπος κοινωνεί καταρχήν με τον συνάνθρωπό του για να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του. Θα ξαναθυμίσω, αγαπητοί ακροατές, κάτι που έχω πει άλλοτε. Τα λόγια με τα οποία ο Αδάμ ανακαλύπτει την Εύα. Όταν τη βλέπει μπροστά του, τι κάνει? Συνειδητοποιεί ότι αυτό που είναι, είναι εκείνος. Αυτή είναι οστούν από τα οστά μου, σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτό συνειδητοποιεί. Είναι τα πιο όμορφα ερωτικά λόγια που ακούστηκαν ποτέ. Ο Αδάμ, αγαπητοί μας ακροατέ, πριν από την Εύα δεν είχε καταλάβει ποιος είναι. Τώρα βλέπει ποιος είναι καθώς βλέπει τον εαυτό του στο πρόσωπο της Εύας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπου. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος. Αν τώρα εκπέσουμε από αυτή την οντολογία, δεν φτάνουμε απλά σε ένα λάθος, αλλά σε μια υπαρξιακή αναπηρία. Οι σωματικές αναπηρίες αντιμετωπίζονται εύκολα. Οι υπαρξιακές αναπηρίες όμως είναι μια τραγωδία.
Αν ο άνθρωπος έγινε λοιπόν ανάπηρος να αγαπήσει, αυτό είναι, όπως είπα, μία αποτυχία υπαρξιακή. Όταν δεν αγαπάμε είτε το Θεό είτε τον άνθρωπο, δεν αποτυγχάνει ούτε ο Θεός ούτε ο άνθρωπος ο άλλος. Αποτυγχάνουμε εμείς σαν πρόσωπα. Αποτυγχάνουμε να λειτουργήσουμε εμείς σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με τις οντολογικές μας προδιαγραφές, αυτό σημαίνει ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά είναι ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Και γι' αυτό έχουμε την κρίση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι αγαπητοί μας ακροατές, αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπου, δηλαδή του καθενός από μας, από την οποία πηγάζει η δυνατότητα της κοινωνίας. Και ειδικότερα τώρα, για το γάμο και τη σχέση του ανδρόγυνου, είναι σημαντικό να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Το λόγο της Γραφής που λέει «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Είναι εκπληκτική εναλλαγή του ενικού και του πληθυντικού. «Κατ' εικόνα Θεού επίησε τον άνθρωπο ο Θεός». «Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου προσώπου έρχεται να ολοκληρωθεί μέσα στην κοινωνία του γάμου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από αυτή την κοινωνία ανακαλύπτει την αληθινή του φύση, που όπως είπα είναι ανδρόγυνη. Είναι γεγονός σχέσης, είπαμε, ο άνθρωπος. Αυτή τη σχέση την υπαρξιακή, την μετά των Θεών, που είναι η σχέση με το άλλο πρόσωπο, είναι επίσης κάτι που πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτυγχάνει οντολογικά όταν είναι ανίκανος να κοινωνήσει, να αγαπήσει δηλαδή. Εκπίπτει από την προσωπική του υπόσταση και οδηγείται σε μια ατομική κατάσταση. Τι σημαίνει ατομική κατάσταση, αγαπητοί μας ακροατές? Σημαίνει μια κατάσταση μοναξιάς. Σημαίνει κατάσταση εγωισμού. Και στο τέλος σημαίνει κατάσταση θανάτου. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά είναι ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Ο άνθρωπος λοιπόν επιχειρεί να δημιουργήσει οικογένεια. Θέλει να δημιουργήσει. Ξεκινά να τη δημιουργήσει. Αναζητά το άλλο πρόσωπο, αλλά αποτυγχάνει στη δημιουργία της. Δεν απέτυχε λοιπόν η οικογένεια, απέτυχε ο άνθρωπος να φτιάξει οικογένεια. Και το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κέριο. Γιατί ενώ θέλει οικογένεια αποτυγχάνει? Τα όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί μας ακροατές, για την οντολογία του ανθρώπου δεν τα είπαμε τυχαία. Διότι αυτή η οντολογία, θεολογία, ερμηνεύει τη ζωή. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη ζωή, τις αποτυχίες της, εάν δεν ξέρεις πού υπάρχει, σε ποιο σημείο υπάρχει η κακοδαιμονία και σε ποιο σημείο υπάρχει το λάθος. Πού λοιπόν εδώ υπάρχει το λάθος? Πού αποτυγχάνει? Διότι ενώ είναι πλασμένος να είναι πρόσωπο, έχει γίνει άτομο. Έχει εκπέσει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να πραγματώσει τη σχέση. Για κάποιους λόγους είναι ανάπηρος να ζει ως πρόσωπο. Να είναι ο άλλος η χαρά του. Και το μέλλον το νιώθει σαν απειλή του. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν να είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να κοινωνεί με τον άλλον, γιατί μπορεί να φτάσει σε αυτό που εύχεται η Εκκλησία, στην αρμονία των ψυχών και των σωμάτων, όμως ο άνθρωπος αποτυχαίνει. Γιατί δεν αγωνίστηκε να πραγματώσει τη φύση του, να είναι πρόσωπο, να αναζητά την αγάπη? Δεν έχει μεγαλώσει σωστά και γι' αυτό ακριβώς είναι ανίκανος να αγαπήσει. Είναι ανίκανος να κοινωνήσει, βλέπει τον άλλον σαν απειλή του. Γι' αυτό ενώ επιχειρεί να κάνει την οικογένεια, τελικά δεν την κάνει, γιατί ξαφνικά βλέπει τον άλλον όχι πλέον ως το πρόσωπο της αγάπης του, μέσα από το οποίο κοινωνώντας θα ολοκληρωθεί ως πρόσωπο,
αλλά τον βλέπει σαν εχθρό του, σαν τον αντίπαλό του. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει ότι η όρασή του, η πνευματική όρασή του, είναι αρρωστημένη. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.